Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα είναι Σάββατο μεσημέρι και θα μαγνητοσκοπήσω όλα τα βιντεάκια που θα ποστάρω μέσα στην εβδομάδα, εκτός και αν κάνω και κανένα έξτρα. Συγχωρήστε τα μαλλιά, είναι όπως να είναι, μόλις τα στέγνωσα και δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα σε αυτά. Και είναι το στάδιο της τρελής που λέγαμε, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Τέλος πάντων, αυτό το βιντεάκι δεν είναι για μαλλιά, είναι για ένα μακιγιάζ, παστέλ μακιγιάζ για ακόμα μια φορά. Έκατσα και σκέφτηκα γιατί δεν μου άρεσε το προηγούμενο παστέλ μακιγιάζ. Βγάζω και τα γυαλιά για να το δείτε καλύτερα. Γιατί δεν μου άρεσε το προηγούμενο μακιγιάζ με παστέλ χρώματα. Και κατέληξα σε μερικά συμπεράσματα. Έχω κάνει αυτό το μάτι όπως βλέπετε. Και θα κάνω τώρα και αυτό εδώ μπροστά σας. Για να δείτε πώς το έκανα. Πριν όμως σας δείξω τη διαδικασία που είναι σχετικά έως πάρα πολύ εύκολη, θέλω να μιλήσω λίγο για τα παστέλ χρώματα. Ο λόγος που δεν μου άρεσε το προηγούμενο βιντεάκι που έκανα με παστέλ χρώματα ήταν γιατί, όπως στην υγειά μας κιόλας, όπως αντιλήφθηκα, τα χρώματα που χρησιμοποίησα δεν ήταν παστέλ. Έτσι λοιπόν έκανα μια έρευνα στο ίντερνετ για το τι είναι τα παστέλ χρώματα. Και λοιπόν τα παστέλ χρώματα είναι όπως είχαμε παλιά στον υπεργοτήριο τις κυρομπογιές. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τα παστέλ από τα άλλα χρώματα. Και οι κυρομπογιές, κοιτάξτε εδώ ας πούμε, αυτά εδώ είναι, ήταν. Θεέ μου, Jesus. Λοιπόν, παιδιά, αυτά εδώ ήταν παστέλ χρώματα και τώρα έχουν γίνει θραπεδοπαστέλ χρώματα. Πειράζει να πιω το χθες έβαλα αυτά εδώ για να τα χρησιμοποιήσω και τελικά μου βγήκε και πολύ χρήσιμο. Κανονικά τώρα αυτό πρέπει εγώ να το κόψω, αλλά... Ναι. Τέλος πάντων, θα τα καθαρίσω εγώ τώρα αυτά εδώ όλα. Λοιπόν, όμως άλλο το ίδιο έχω γίνει. Με ματιάξατε, κάριες! Λοιπόν, αυτά εδώ λοιπόν είναι τα παστέλ χρώματα, όπως σας έλεγα. Και τα παστέλ χρώματα δεν έχουν κανένα σήμερ μέσα, δεν έχουν καμία μεταλλική ιδιότητα. Είναι τελείως ματ, δεν γράφουν πάρα πολύ έντονα, είναι όπως τις κυρομπογιές. Είναι κάπως, να το πω, πουδρέ χρώματα. Και αυτή είναι όλη είναι η έννοια του παστέλ. Τώρα βέβαια, για να κάνω το άλλο μάτι μου, θα πρέπει να καθαρίσω το φραπέ που έχει γεμίσει τον τόπο. Γι' αυτό κάνουμε λίγο παύση εδώ το βιντεάκι και επανέρχομαι με καθαρά χέρια και καθαρές σκιές. Λοιπόν, αυτό ήταν και το καθάρισμα που έκανα στο ενδιάμεσο. Εσείς είδατε, φαντάζομαι, ελπίζω να έχω βάλει στην επεξεργασία κάτι φωτογραφίες από παστέλ χρώματα που βρήκα στο ίντερνετ. Και θα σας πω τώρα, σηκώνοντας πολύ προσεκτικά την παλέτα μου, ποια παστέλ χρώματα χρησιμοποίησα. Χιχιχι. Τώρα δεν πέφτεις. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποίησα αυτά εδώ τα δύο χρώματα. Εδώ τα δυο. Είναι ένα ροζ. Αυτό εδώ είναι ένα... Πώς να σας το δείξω τώρα, δεν φαίνεται κιόλας. Είναι ένα ροζ, αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι ένα κοραλό... πορτοκαλί. Θα βγάλω μάλλον μια φωτογραφία καλύτερη την παλέτα. Ή θα σας βάλω ένα link στο blog με τις φωτογραφίες της παλέτας. Ναι, έτσι θα κάνω. Θα βγάλω μια φωτογραφία την παλέτα και στο blog post που θα κάνω θα βάλω όλες τις φωτογραφίες. Δεν θα κάνω δηλαδή επεξεργασία, δεν θα βάλω φωτογραφίες μέσα στο βίντεο. Απλά θα σας βάλω μέσα στο blog τις φωτογραφίες από το τι είναι τα παστέλ χρώματα για να πάρετε κάποια έμπνευση αν θέλετε. Τα παστέλ χρώματα που χρησιμοποίησα εγώ θα το δείξω στη φωτογραφία που θα έχω από την παλέτα. Για να δείτε και την παλέτα λίγο. Η παλέτα είναι διπλή. Η μία κασετίνα είναι αυτή και η άλλη κασετίνα είναι με σκούρα χρώματα. Θα σας τα δείξω μια και... Και βέβαια θα μπουν στο blog οι φωτογραφίες για να τα δείτε καλύτερα. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Και τώρα πολύ γρήγορα, βγάζοντας πάλι τα γυαλιά και φοβούμενοι ότι βγάζοντας πάλι τα γυαλιά θα κάνω πάλι καμιά μαλακία του στυλ να ρίξω παράνομα μέσα στον καφέ μου. Ο οποίος καφές, κοιτάξτε κορίτσια, δεν έχει πάθει τίποτα. Έχει μόνο λίγο ροζ σκιά στο φραπέ, αλλά
Να δούμε πόσο τοξικά είναι οι σκιές που κάνουν οι Κινέζοι. Θα το πιω και αν ζήσω για να ποστάρω τα επόμενα βιντεάκια μου, να ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε και τις σκιές σας. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αφήνουμε τις βλακίες και συνεχίζουμε. Για να κάνουμε το μάτι. Νίξ σε άσπρο ως βάση, γιατί τα παστέλ χρώματα δεν θα δείξουν αλλιώς πάνω στο βλέφαρο. Αφαιρούμε τα γυαλιά από εδώ και πέρα SOS. Με ένα δάχτυλο και όχι με αυτό το δάχτυλο, θεωρείται αγένεια, με το παράμεσο καλύτερα. Βάζετε την άσπρη βάση σε όλο το βλέφαρο, γιατί ειδικά μια και χρησιμοποιούμε αυτές τις σκιές που φαντάζομαι δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα, χρειαζόμαστε μια καλή βάση. Μετά, με ένα απλό πινελάκι, παίρνω την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά από το ροζ, εδώ, την κοραλοειδές, και την απλώνω σε όλο το βλέφαρο. Εγώ τώρα, παιδιά, να ξέρετε, δεν βλέπω καθόλου τι κάνω. Θα κάνω δηλαδή όλα στα τυφλά. Απλώνω τη σκιά σε όλο το βλέφαρο, μέχρι και το κόκαλο. Δεν πάω πιο πάνω από το κόκαλο. Δεν θέλω. Καθίστε λοιπόν να δω στον καθρέφτη τι έκανα. Δείτε κι εσείς. Αν φαίνεται, είναι πάρα πολύ το χρώμα. Πάρα πολύ απαλό. Καθίστε να κάνω ένα zoom, να το δείτε πιο καλά. Εδώ. Λοιπόν, εδώ. Έχω απλώσει ουσιαστικά εδώ έτσι όλο αυτό το κοραλό πορτοκαλί. Και τώρα θα πάρω με το πινέλο μου το ροζ. Και επειδή αυτό το ροζ είναι πολύ έντονο, θα το βάλω λίγο έτσι εδώ στη γωνία και θα κάνω έτσι ένα ελαφρύ κοντούρ. Αυτό εδώ ουσιαστικά. Ελπίζω να έχω καλό αποτέλεσμα. Μισό λεπτάκι να το δω στον καθρέφτη. Να δω για να δάνε ίδια τα μάτια. Μια χαρά βάζουμε και χωρίς καθρέφτη. Λοιπόν, αυτό. Μετά με μία... με ένα πινέλο όπως αυτό π.χ. θα πάρω πούδρα, απλή πούδρα που βάζουμε στο πρόσωπο και θα κάνω εδώ αυτό το κομμάτι, γιατί το έχω βάλει άσπρη βάση και δεν θέλω να φαίνεται άσπρο, δεν φαίνεται καθόλου καλό με το παστέλ και για να ανακατέψω λίγο το παστέλ αν έχει ξεφύγει, και επίσης κάτω από το μάτι βάζω πούδρα και μετά θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι, πολύ σκληρό, και θα πάρω μόνο το ροζ χρώμα και θα το βάλω εδώ, στη μέσα γωνία του ματιού, και θα το τραβήξω προς τα έξω. Και μετά θα πάρω το ανοιχτόχρωμο χρώμα και θα πάρω από την έξω γωνία του ματιού και θα το πάω προς τα μέσα. Και μετά, με αυτό το πινελάκι, θα καθαρίσω έτσι και θα τα ανακατέψω. Έπειτα, αφού γυρίσω τις βλεφαρίδες μου, τώρα δεν θα το κάνω, θα βάλω μάσκαρα. Τώρα για τη μάσκαρα, κορίτσια, θα χρησιμοποιήσω ένα χαρτοφυλάκι και ελπίζω να μπορέσετε να δείτε, δεν είναι τίποτα, απλά βάζω μάσκαρα. Πολύ ησυχία έπεσε στη μάσκαρα. Τέλος πάντων, βάζοντας μάσκαρα συνειδητοποίησα ότι αυτό το μάτι μου έχει λιγότερο έντονο ροζ, οπότε θα βάλω ακόμα λίγο ροζ εδώ και λίγο ακόμα από το κοραλί εδώ, να το κάνω ακριβώς όπως το άλλο. Θα φορέσω τα γυαλιά μου επιτέλους για να δω κι εγώ τον κύριο. Επιτέλους. Δεν ξέρω τι βλέπετε τόση ώρα. Συγχωρήστε με αν δεν βλέπετε τίποτα. Στα μάγουλα έχω bronzer. Επίσης έχω ένα ρούζ το οποίο είναι υποδιάλυση και αυτό. Σήμερα το έχει μέρα. Είναι από αυτή την παλέτα. Είναι ένα
χρώμα το οποίο θα μπορούσα να το περιγράψω ακριβώς όπως το ζακετάκι μου, έναν τόνο πιο ανοιχτό και με χρυσό σήμερ μέσα, που στα μάγουλα φαίνεται πάρα πολύ φυσικό και δίνει έτσι πάρα πολύ ζωή και ζωντάνια. Θα σηκώσω λίγο και την καρέκλα. Θα σηκώσω λίγο και... Καλά, σήμερα είναι η μέρα της γκάφας. Δηλαδή, από την αρχή που έχω αρχίσει να κάνω το βίντεο, έχω ρίξει την παλέτα μου μέσα στο φρατέ μου. Έχω λερώσει τα χέρια μου, έχω λερώσει το παντελόνι μου, έχω ληστρήσει με την καρέκλα που σας θα αφήσω σε ένα σημείο του βίντεο που δεν το έχετε καταλάβει. Έχω, αντί να σηκώσει την καρέκλα, την κατέβασα. Δηλαδή, τι άλλο θα συμβεί, ας πούμε. Τέλος πάντων, κοιτάμε τις μαλακές. Με τις χαζομάρες που είπα. Αυτά έχω στα μαγουλά μου. Στα χείλια μου έχω αυτό το κραγιόν από την Body Shop, το νούμερο 57. Δεν νομίζω ότι είναι από κάποια ιδιαίτερη σειρά, παιδιά. Είναι ένα κραγιόν από την Body Shop. Είναι ένα ροζ που είναι ίδιο χρώμα με τη ζακέτα μου. Είναι λίγο πιο ροζ. Αυτό είναι λίγο πιο κοραλί, αυτό είναι λίγο πιο ροζ έρχεται. Αλλά στα χείλια βγαίνει πάρα πολύ ωραίο, πολύ φυσικό. Νομίζω και η γεύση του και η υφή του μου αρέσουν. Ένα πάρα πολύ απλό παστέλ μακιγιάζ. Τώρα, θα μαζέψω τα μαλλιά μου πίσω σε ένα σχρό κοτσιδάκι για να φαίνομαι αξιοπρεπής και θα αρχίσω να κάνω τα επόμενα βίντεο που δεν χρειάζονται μακιγιάζ. Ελπίζω να σας βοήθησα. Δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες στο μακιγιάζ, περισσότερο από, ας πούμε, άλλα κορίτσια που κάνουν τέλεια μακιγιάζ, ας πούμε, tutorial. Και σε μένα δεν θα βρείτε πάρα πολύ πολύπλοκα μακιγιάζ, δηλαδή που θέλουν πάρα πολύ ώρα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε και κάποια γραμμή, κάποια eyeliner. Εγώ θέλω περισσότερο, ας πούμε, να βλέπω τις τάσεις της μόδας και να σας δείχνω ιδέες και για να κάνετε εσείς τα δικά σας πράγματα. Δηλαδή, να μην κάνετε ακριβώς αυτό που κάνω εγώ, προσπαθείτε να το αντιγράψετε. Απλά, ας πούμε, να πάρετε μια ιδέα. Ότι, αν δείτε, ας πούμε, η Ελίνα έβαλε το κοράλι, έβαλε και από πάνω το ροζ. Εσείς μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε το ροζ και να βάλετε από πάνω το κοράλι. Ή μπορείτε να πείτε ότι από αυτές τις σκιές που σας έδειξα, αντί να βάλετε το ροζ με το κοράλι, μπορείτε να βάλετε το κίτρινο με το κοράλι. Ή να βάλετε το lime με το ροζ. Ανάλογα πώς σας αρέσει εσάς. Απλά εγώ, ας πούμε, σαν επεξηγώ τι θα πει για μένα αυτή η καινούργια τάση στο παστέλ και πώς εγώ είπα να το χρησιμοποιήσω. Και όπως είδατε στο πρώτο βίντεο που έκανα το MOV, κάτι δεν μου άρεσε και ήρθα τώρα, ας πούμε, και σας το εξηγώ και σας λέω ότι δεν είναι κάπως έτσι, για μένα είναι κάπως έτσι. Αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το tutorial. Tutorial να το κάνει ο Θεός. Σχόλια, like, subscribe, ό,τι θέλετε. Και συνεχίζουμε με τα επόμενα βιντεάκια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!